Δεν είναι του Υπουργείου. Κάποια κυρία η οποία έχει ορισμένες ιδέες, τις ήρθε στο μυαλό της. Τι αρμοδιότητες παίρνει και μόνος του. Αρμόδιο είναι το Σύνταγμα. Πρέπει οι Έλληνες επιτέλους να σοβαρευτούμε και να μην ακούμε τις ανοησίες του ενός και του άλλου. Κανονίζει ποια είναι η πορεία αυτού του κράτους. Και λέει το Σύνταγμα ότι η παιδεία μας πρέπει να είναι εθνική, χριστιανική, παιδεία ελληνοχριστιανική. Δεν μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει. Αν θέλουμε να τα αλλάξουμε αυτά τα πράγματα, όπως υπάρχουν ασφαλώς επιθυμίες κλπ, θα αλλάξει το Σύνταγμα. Αλλά το Σύνταγμα δεν αλλάζει μια λέξη. Θα περάσει πρώτα από τις καρδιές μας και τις καρδιές των Ελλήνων, αν δεν θέλουν παπάδες, αν δεν θέλουν αρχιερείς, αν δεν θέλουν θρησκευτικά, αν δεν θέλουν όλον αυτό τον πολιτισμό που έχουμε, την ιστορία μας. Οι Έλληνες λοιπόν θα αποφασίσουν. Και αν το αποφασίσουν όλοι οι Έλληνες στην αλλαγή του συντάγματος, τότε τα κουβεντιάζουμε πάλι. Ευχαριστούμε πολύ. Αν δεν θέλουν παπάδες, θα αλλάξει το Σύνταγμα. Τότε τα κουβεντιάζουμε πάλι.